Χαίρετε! Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου 2020, γιορτάζουν οι Παύλοι, οι Πέτροι και ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου έχει τα γενέθλια του σήμερα, ο πατέρας μου. Έχει γεννηθεί 29 Ιουνίου του 1949, άρα γίνεται 71 ετών. Εγώ πάντως όταν το βλέπω, βλέπω έναν άντρα το πολύ 51 ετών, όχι 71, γιατί η ηλικία είναι στο μυαλό και στον τρόπο σκέψης, όχι στα χρόνια. Λοιπόν, το πρωινό μας vlog είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έτσι, για να είμαι ειλικρινής, το διάβασα, το ξαναδιάβασα αυτό που έστειλε η φίλη και προβληματίστηκα αρκετά προτού το γυρίσω, γιατί ήθελα να δώσω μια απάντηση η οποία να είναι και ορθή και ηθική και να μην... Είναι πολύ λεπτό θέμα, πάρα πολύ λεπτό θέμα. Λοιπόν, μία φίλη η οποία είναι σε μία ηλικία σαν εμένα και μεγαλύτερη, γνώρισε κάποιον μέσω διαδικτύου, ο οποίος είναι 50 και άνω, 50+, ο οποίος στο τέλος της ημέρας αποδείχθηκε απατεώνα σχέσεων, con artist. Δηλαδή, ότι ήταν μαζί της μόνο και μόνο για να την εκμεταλλευτεί οικονομικά. Ήταν 2 χρόνια μαζί, πέρασε, λέει, πολύ άσχημα και υποφέρει αρκετά. Δεν μου έχει γράψει λεπτομέρειες, να μου πει, για παράδειγμα, του έχω δώσει τόσα χρήματα ή μου έχει κλέψει τόσα χρήματα ή μου έχει υποσχεθεί το ένα και τ' άλλο και του δώσα χρήματα τα οποία χάθηκαν, δεν μου λέει. Όμως από ιστορίες άλλες που γνωρίζω, συνήθως αυτοί οι απατεώνες των σχέσεων, το πρώτο που θα κάνουν είναι να σου πούν ψέματα ότι έρχονται, ξέρω εγώ, από μια πολύ πλούσια οικογένεια και ότι έχουν πολύ ψηλή κοινωνική θέση. Θα ξοδέψουν και λίγα χρήματα στην αρχή για να δείξουν ότι είναι αυτό που λένε, πως είναι πλούσιοι και γνωστοί και δεν ξέρω εγώ τι το εννοούν. Γνωστοί εννοώ ότι έχουν καλή κοινωνική θέση, ότι γνωρίζουν τα ακριβά εστιατόρια, ότι γνωρίζουν τα μέρη τα οποία είναι in. Το πολύ, πολύ πιθανό να τα γνωρίζουν φυσικά, γιατί θα τους τα έχουν μάθει τα προηγούμενα τους θύματα. Αυτοί οι απατεώνες των σχέσεων στοχεύουν σε γυναίκες οι οποίες έχουν μια καλύτερη κοινωνική και οικονομική θέση από τους ιδίους, ή νομίζουν δηλαδή πως έχουν. Γιατί μου έχει τύχει να δω και περιπτώσεις να πέσει θύμα απατεώνα σχέσεων μια γυναίκα η οποία να μην έχει περισσότερα χρήματα και να καταχρεωθεί για να ικανοποιήσει τα καπρίτσια του απατεώνα σχέσεων και μετά να μείνει καταχρεωμένη και να ζήσει σε απόλυτη φτώχεια. Και αυτό το έχω ακούσει και αυτό το έχω δει. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, το οποίο δεν ευδοκιμεί μόνο τώρα που είναι η οικονομική κρίση και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά ευδοκιμούσε και από προηγουμένως. Δηλαδή είναι από τα πρώτα περιστατικά που συναντούσα στην καριέρα μου, ενώ ως ψυχολόγος που έβλεπα κόσμο στο γραφείο, ένα από τα πολύ συχνά περιστατικά ήταν αυτό. Κάποιος ο οποίος φαινόταν πολύ καλός για να είναι αληθινός, νομίζω και χθες είχαμε κάνει ένα τέτοιο vlog, ναι. Κάποιος που ήταν πολύ καλός για να είναι αληθινός και στην πορεία ήταν ένας απατεώνας ο οποίος ήταν με εκείνη τη γυναίκα για κέρδος. Θυμάμαι τώρα μια περίπτωση, δεν είναι αυτή που μου γράφει φίλη, μιας γυναίκας η οποία γνώρισε κάποιον από το διαδίκτυο, αυτό στην Κύπρο. Γιατί η φίλη που γράφει είναι από Ελλάδα, η φίλη που μου έδωσε την αφορμή να κάνω αυτό το vlog, γνώρισε μία κοπέλα, της παρουσιάστηκε ότι είναι, ότι έχει θέματα με την οικογένεια του, επειδή και καλά έχει έναν αδελφό ο οποίος είχε ανακατευτεί και ο οποίος έχει πάρει την εύνοια των γονέων του και ότι αυτός είναι μόνος και ο αδερφός του και η πρώην γυναίκα του έχουν καταφέρει να τον αποξενώσουν από τους γονείς του, αλλά αυτός είναι πολύ στενά συνδεδεμένος μόνο με τη γιαγιά του, η οποία η γιαγιά του είναι πολύ άρρωστη και θα πεθάνει σύντομα και θα το αφήσει μια κληρονομιά και η γιαγιά τον έχει αφήσει κληρονόμο κλπ. Εξήγησε την ενδεή οικονομική του κατάσταση σε αυτό, ότι και καλά δούλευε στην οικογενειακή επιχείρηση και ότι βρέθηκε, ότι έγινε όλη αυτή η συμπαιγνία εναντίον του και τον έδιωξαν από την οικογενειακή επιχείρηση και τώρα δυστυχώς είναι άνεργος και έχει τελειώσει και το ανεργιακό του επίδομα, αλλά σύντομα θα πιάσει πολλά λεφτά, σύντομα.
Και μιλούμε, ξέρω, για μια κληρονομιά του ύψους των 200.000 ευρώ. Και θα πάρει αυτή την κληρονομιά και θα είναι μια χαρά. Και μάλιστα αυτός μετακόμισε πολύ σύντομα στο σπίτι της γυναίκας αυτής, η οποία ήταν ελεύθερη αυτή η γυναίκα, δεν είχε ούτε παιδιά, ούτε γατιά, ούτε σκυλιά, ούτε τίποτα, ενώ δεν είχε κάποιον άλλο να μένει μαζί της. Ένιωθε και μοναξιά προφανώς και δέχθηκε τόσο εύκολα τη μετακόμισή του στο σπίτι της. Και η μετακόμιση του, από ό,τι μου είχε πει, ήταν μια σακούλα ρούχα, ούτε καν βαλίτσα ρούχα, μια σακούλα ρούχα, μαύρη σακούλα των σκουπιδιών. Μαύρη σακούλα, δηλαδή τόσο, μιλούμε για τέτοια κατάσταση. Και αυτός είχε καθίσει εκεί πέρα, είχε φάει και είχε πει βασιλικά. Και σε κάποια φάση της είπε, ξέρεις, μπορείς να μου δανείσεις ένα ποσό πολύ μικρό, 2.000 ευρώ θέλω, γιατί σου, ξέρεις, θα πάρω αυτά τα λεφτά από την κληρονομιά που είναι πάρα πολλά και θα στα δώσω εις τριπλούν, δηλαδή θα μου δώσεις 2.000 τώρα και θα σου δώσω 3.000, θα σου δώσω, ξέρω, 6.000, 3 φορές 2, 6.000 ευρώ. Αυτή του τα έδωσε, είπε ότι τα χρειαζόταν για μια επέμβαση που θα κάνει ο γιος του, τον οποίο γιο του δεν τον είχε δει ποτέ και δεν γνώριζε κιόλας αν έχει γιο, τελικά δεν είχε γιο. Του δώσε αυτά το ποσό και αυτός εξαφανίστηκε, μην τον είδατε τον Παναγί. Αυτή η κοπέλα ερχότανε κοντά μου και συζητούσαμε. Ενώ ερχότανε για ψυχοθεραπεία μετά που συνειδητοποίησε ότι αυτός την είχε ξεγελάσει, ότι έμεινε μαζί της 2 μήνες, που τον τάιζε, τον πόντιζε, τον έπλαινε, τον σιδέρωνε, τον φρόντιζε σαν να ήταν παιδί της. Αυτός, αν το πολύ να έχει σε τσέπη του 20 ευρώ όλη αυτή την περίοδο, και έλεγε: έχω 20 ευρώ να πληρώσω τον καφέ, και του έλεγε: όχι, αυτή, κράτα τα χρήματά σου, ξέρω εγώ, κλπ. Και κάναμε ψυχοθεραπεία μετά το χωρισμό. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι είναι εξαιρετική ιδέα μετά από ένα χωρισμό να κάνουμε ψυχοθεραπεία, γιατί είναι μια περίοδος στην οποία μπορούμε να δώσουμε έμφαση στον εαυτό μας και στη δική μας ευαλωτότητα και γιατί εμείς πέσαμε θύματα ίσως ενός αποτέωνας σχέσεων, όπως αυτή την περίπτωση. Και ενώ έκανε η κοπέλα αυτή ψυχοθεραπεία, σε κάποια φάση δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από μια άλλη γυναίκα, η οποία της είπε: έχω γνωρίσει έναν άνδρα, δηλαδή αυτόν ο οποίος είχε φύγει από εκείνη, έχω γνωρίσει έναν άνδρα και μου είπε αυτός ο άνδρας ότι εσύ τον κάνεις stalking, ότι εσύ τον τρέχεις ξοπίσω, και σε παρακαλώ πολύ να αφήσεις το τέρι μου στην ησυχία του. Αυτή τον έπαιρνε τηλέφωνο για να ρωτήσει για τα χρήματα, τι θα γίνει με τις 2.000 ευρώ και θα μου τα δώσεις πίσω ή όχι. Και την παίρνει μια γυναίκα η οποία ήταν έξαλλη, της είπε κάμποσα, μου έχει πει για μένα, μου έχει πει για σένα ο τέτοιος, ότι τι τρελή είσαι και ότι είσαι του ψυχιατρίου και ότι είσαι του ψυχίατρου, και σε παρακαλώ πολύ να τον αφήσεις ήσυχο, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω, έχω πολλούς γνωστούς, ξέρω εγώ, στην αστυνομία και δεν ξέρω εγώ που αλλού, και θα βρεις άσχημη τον πελά σου. Και ήταν συντετριμένη εκείνη η κοπέλα τότε, μου λέει τι να κάνω, της λέω τις είπες, τι έγινε, λέει προσπάθησα να της πω αλλά δεν άκουγε. Και μετά νιώθει και ενοχές ότι μήπως έχει γίνει κάτι λάθος. Εγώ της είπα, από τη στιγμή που εσύ προσπάθησες να της πεις και αυτή δεν άκουγε, καλύτερα να μην επικοινωνήσεις ξανά μαζί της. Ούτε με αυτό να ξαναεπικοινωνήσεις, ούτε με αυτή να ξαναεπικοινωνήσεις. Την είχα συμβουλεύσει να πάει και στην αστυνομία, αλλά δεν είχε στοιχεία να πάει στην αστυνομία, επειδή του είχε δώσει μετρητά τα χρήματα και δεν υπήρχε ούτε καν γραπτή απόδειξη μέσω μηνυμάτων, για παράδειγμα, ότι θέλω αυτά τα χρήματα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι φοβόταν, ντρεπόταν κιόλας να πάει στην αστυνομία, γιατί λέει θα γίνω ρεζίλη και θα δείξω πόσο παλαβή ήμουν. Και επειδή δεν ήταν ένα τεράστιο ποσό τα 2.000 ευρώ, το οποίο 2.000 ευρώ είναι πολύ σημαντικό ποσό για όλους μας, ενώ δεν είναι αμεληταίο ποσό, αλλά μου λέει από τη στιγμή που δεν είναι 20-30-40.000 ευρώ, που να είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, που να έχω μεγάλη δυσκολία να επιβιώσω μετά, θα πληρώσω. Εδώ θεωρήσω ότι είναι η οικονομική μου τιμωρία και θα σκάσω. Αλλά τονίζω ότι δεν είχε στοιχεία. Και τώρα το λέω, όσες από εσάς και όσοι από εσάς είσαστε σε σχέσεις που μπορεί να προβληματίζεστε, μην τυχόν και το πρόσωπο που είναι μαζί σας μπορεί να είναι απατεώνα σχέσεων, μην δίνετε χρήματα σε μια ερωτική σχέση ποτέ, 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 μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Ή αν τυχόν έχετε κάνει κάτι, ζητήστε κάτι γραπτός. Ζητήστε ένα χαρτί ότι ναι, εγώ τάδε, χαρτί χειρόγραφο, ότι εγώ τάδε
επιβεβαιώνω ότι την τάδε ημερομηνία η κυρία τάδε μου είχε δώσει το τάδε ποσό, το οποίο οφείλω και θα το επιστρέψω. Και με την υπογραφή. Ώστε αν τυχόν πρόκειται για πατεώνα σχέσιο, να έχετε και κάποιο στοιχείο γραπτό που να αποδεικνύει ότι έχετε δώσει χρήματα σε εκείνον τον άνθρωπο. Αλλά ούτως ή άλλως, ας μην χρειαστεί να φτάσετε εκεί. Δεν δίνουμε σε κανένα χρήματα. Ή αν έχετε δώσει χρήματα, εύχομαι να τα έχετε δώσει μέσω τραπεζικής συναλλαγής. Μέσω iBanking, για παράδειγμα. Γιατί εγώ δεν είχα ρωτήσει τότε εκείνη την κοπέλα. Του τα άστειλες μέσω τραπέζης, μου λέει, δεν είχε λογαριασμό. Άνθρωπος τώρα, πόσο ήταν αυτός, 40 ετών, για να μην έχει τραπεζικό λογαριασμό, ενώ υποτίθεται ήταν από εύπορη οικογένεια και έκανε τη ζωή που έλεγε πως έκανε. Δεν μου φαίνεται ότι είναι αληθινό. Μπορεί να έχει λογαριασμό ο οποίος να τον είχε κλείσει τράπεζα γιατί θα ήταν καταχρεωμένος. Ή μπορεί να μην ήθελε να υπάρχει paper trail, να μην αφήσει είτε ηλεκτρονικό είτε γραπτό ίχνος ότι έχει πάρει χρήματα. Και 3 χρόνια μετά με παίρνει τηλέφωνο εκείνη η κοπέλα και μου λέει, ξέρεις τι έγινε? Δεν λέω τι έγινε. Μου λέει, με πήρε τηλέφωνο αυτή που με είχε πάρει και με είχε καταβρίσει στην αρχή και μου είπε, είσαι πάρα πολύ τυχερή εσύ γιατί γλίτωσες μόνο με 2.000 ευρώ. Της είπε ότι αυτή τον παντρεύτηκε κιόλας αυτόν τον τύπο με πολιτικό γάμο, ότι αυτός ο τύπος είχε παρισφρήσει στην οικογένεια της, γιατί η δεύτερη είχε και παιδιά, ήταν χωρισμένη με παιδιά. Το έπαιζε πατριός στα παιδιά της, ήταν ευγενέστατος απέναντι στους γονείς της και μάλιστα είχε παρουσιάσει και έναν τύπο, τον οποίο τον παρουσίασε ως πατέρα του. Είχε πει άλλη ιστορία σε αυτούς. Είχε πει ότι ο πατέρας του ήταν χείρος, ότι η μάνα του είχε πεθάνει, ότι αυτός θα έπαιρνε κάποια χρήματα από την κληρονομιά της μάνας του, τα οποία τα περίμενε μετά που θα τελείωναν κάποια δικαστήρια, έτσι είχε πει κλπ. Τους είχε παρουσιάσει και έναν τύπο, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ξέρω εγώ, σε μια ηλικία 70-75 ετών, που εκ των υστέρων δεν ήταν ο πατέρας του, ήταν κάποιος μικροαπατεώνας και αυτός που τον είχε προσλάβει για να έρθει να κάνει τον πατέρα του. Έκαναν και πολιτικό γάμο, γιατί της έλεγε, σ' αγαπώ πάρα πολύ και δεν μπορώ και θέλω, αν μου τύχει κάτι και αν χρειαστεί κάποιος να πάρει αποφάσεις για την κηδεία μου, για το ένα, για το άλλο, θέλω να είσαι η νόμιμη σύζυγός μου. Και δεν είχε παιδιά στη δεύτερη περίπτωση και δεν έχω παιδιά και όλη αυτή η περιουσία που θα έρθει στα χέρια μου θα ήθελα να μπορέσεις να την έχεις εσύ αν πεθάνω εγώ και διάφορες τέτοιες σούπες, μούπες, μπούρδες ιστορίες. Το παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο και μετά από μερικούς μήνες, 2-3 μήνες, ο πατέρας του, αυτός ο τύπος ο οποίος παρουσιαζόταν ως πατέρας του και καλά, είχε ένα health emergency, είχε ένα σοβαρό επίγον περιστατικό υγείας, δεν θυμάμαι τώρα τι είχε πει, καρδιακή προσβολή, δεν ξέρω τι άλλο, χρειαζόταν να κάνει επέμβαση και αυτή η επέμβαση ήταν πολύ ακριβή και δεν είχε τα χρήματα και δεν ήταν ασφαλισμένος και δανείστηκαν 15.000 ευρώ από την σύζυγο του και τον πεθερό του για να κάνει εγχείρηση ο πατέρας του. Ο οποίος πατέρας του είχε έρθει και 2-3 φορές στο σπίτι τους και είχε πει και αυτό στη ψεύτικη ιστορία ότι ναι, είμαι χείρος και δεν έχω άλλα παιδιά και νόμουν ο γιος μου κλπ. Και μετά που έδωσαν τις 15.000 ευρώ, εξαφανίστηκαν και οι δύο. Και ο con artist που έκανε το σύζυγο, αλλά και ο απατεώνας που έκανε τον πατέρα. Και την πήρε τηλέφωνο και της είπε, γλίτωσες, συγγνώμη που δεν σε πίστεψα τότε. Είχε κρατήσει το τηλέφωνό της, συγγνώμη που δεν σε πίστεψα τότε, είχες απόλυτο δίκιο ότι αυτός είναι κλέφτης, εσύ είσαι πολύ πιο τυχερή από μένα που γλίτωσες με 2.000 ευρώ μόνο κόστος, εγώ αυτή τη στιγμή μου έχει κλέψει και εμένα και της οικογένειας μου και του πατέρα της στην ουσία 15.000 ευρώ, δεν είμαστε πλούσιοι άνθρωποι, δεν είμαστε άνθρωποι που μας περίσσευαν τα 15.000 ευρώ, τα δανείστηκε και ο πατέρας μου από την τράπεζα για να τα πάρει τα 15.000 ευρώ και να τα είχε αυτά τα 15.000 ευρώ δεν θα μπορούσε ο πατέρας να δώσει στα εγγόνια του ή να τα δώσει στη δικιά του την υγεία παρά να τα δώσει σε έναν απατεώνα ο οποίος με ψευδείς παραστάσεις απέσπασε από μας χρήματα. Και με πήρε τηλέφωνο αυτή το πρώτο θύμα και μου είπε ότι μάλιστα είχαν συναντηθεί και με αυτήν και είχαν μιλήσει και όλα στα πλαίσια της
υποστήριξης η μια προς την άλλη. Λοιπόν, η επιστολή, το μήνυμα το οποίο αποτέλεσε αφορμή για αυτό το vlog, ξαναπάω πίσω στην αρχή δηλαδή, μία φίλη που σας είπα είναι στην ηλικία μου και λίγο πιο πάνω, γνώρισε κάποιον 50+, στο διαδίκτυο, 2 χρόνια μαζί, της έκανε μεγάλη ζημιά οικονομική, απατεώνα σχέσεων, ο οποίος από ό,τι μου γράψε πρέπει να έχει και τη διάγνωσή του, παρόλο που είναι διάγνωστος, λέει θα έχει και μια ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, νομίζω πρέπει να έχει με βάση τα βιντεάκια που βλέπω, της είπα και εγώ δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση. Και λέει, γνωρίζω, λέει ότι αυτός γκομενίζει στο διαδίκτυο, ότι επειδή έχει καλό παρουσιαστικό το παίζει grand επιχειρηματίας και εγώης και ξέρω εγώ, και τι να κάνω εγώ. Έχω ηθική ευθύνη να ενημερώσω τις επόμενες για τη δράση του. Π.χ. μπορεί να δω στο Facebook ότι τα έχει φτιάξει μάλλον τώρα. Εγώ έχω ηθική ευθύνη να ενημερώσω εκείνη τη γυναίκα για το ότι πρόσεξε με ποιον έχεις μπλέξει, γιατί ήμουνα μαζί 2 χρόνια και μου είχε φάει τόσα χρήματα και μου είχε κάνει τόσα και τόσα. Ποιο είναι το ηθικό, ποιο είναι το ορθό μου, με ρώτησε. Και μου είπε, εάν τυχόν νομίζεις ότι έχω, μου έγραψε, αν τυχόν νομίζεις ότι έχω εκδικητικότητα, δεν είναι, that's not the case, δεν είναι εκδικητικά που θέλω να το κάνω. Έχω έγνοια ότι γυναίκα προς γυναίκα θα έπρεπε να ενημερώσω τις επόμενες ή την επόμενη. Λοιπόν, σκέφτηκα πάρα πολύ. Η γνώμη μου είναι, και τη λέω εδώ για να ακούσετε και οι υπόλοιπες, δεν είναι τυχαία που διηγήθηκα την ιστορία με τις άλλες 2 γυναίκες. Τη διηγήθηκα και για να δείτε ότι άμα μια γυναίκα ερωτευτεί έναν απατεώνα σχέση, ό,τι και να της πεις δεν θα ακούσει. Όταν είναι σαγητευμένη, γοητευμένη, αλλά και για να ακούσετε πώς λειτουργούν συνήθως αυτοί οι τύποι. Νομίζω ότι δεν είναι καλή ιδέα να πας να ενημερώσεις την επόμενη και τις επόμενες. Γιατί το πιο πιθανόν είναι να μην σε πιστέψουν. Γιατί όταν μια γυναίκα είναι καψουρεμένη με κάποιον και πάει μια άλλη γυναίκα πρώην να της τον κατηγορήσει, αυτή θα πάει να του το πει και θα της πει μια λογικοφανή δικαιολογία, μια εύκολα πιστευτή δικαιολογία. Οπότε αν εσύ πας να πεις την επόμενη ή στις επόμενες έτσι και έτσι μου έχει πει ή μου έχει κάνει, τότε είναι πάρα πολύ πιθανόν να σε βγάλει τρελή και να δεχθείς και θυμό από αυτήν τη γυναίκα, όπως δέχθηκε η πρώην πελάτησά μου από το επόμενο θύμα εκείνου του con artist. Και να σε βάλει στο στόχαστρο και αυτός, δηλαδή να γίνει αυτός εκδικητικός απέναντί σου αν πας να του χαλάσεις τις δουλειές. Αυτό που θέλω να σου πω, γιατί δεν ξέρω πληροφορίες, εάν έχεις αυτά στοιχεία για την εκμετάλλευση που σου έχει κάνει, την οικονομική, να τον καταγγείλεις. Να τον καταγγείλεις άμεσα στις αρχές. Και στο οικονομικό έγκλημα, αλλά και στην αστυνομία για τυχόν κακοποίηση που σου έχει κάνει. Όταν λέω τυχόν κακοποίηση, ενώ αν σου έχει κάνει κακοποίηση και άλλου είδους, ας έχει χτυπήσει, ας έχει απειλήσει κλπ. Μην πεις οτιδήποτε σε οποιανδήποτε επόμενη, κάνε καταγγελία όμως. Τηλεφώνησε στο 15900 που είναι η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα. Αν είσαι στην Κύπρο, ξέρω ότι είσαι στην Ελλάδα, τηλεφώνησε στο 1440 που είναι η γραμμή για τη βία στην οικογένεια. Πες την ιστορία σου, είναι εμπιστευτικά που λέγεται εκεί η ιστορία μας. Πες την ιστορία σου και ζήτησε να πάρεις οδηγίες για το πώς να τον αντιμετωπίσεις νομικά. Τι καταγγελία πρέπει να κάνεις, πώς να την κάνεις. Και επίσης αυτές οι γραμμές παρέχουν και πληροφορίες για δωρεάν ή με μειωμένη τιμή ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία. Μην μιλήσεις τις επόμενες. Γιατί, σου ξαναλέω, θα κινδυνεύσεις. Πρώτον, είναι εξαιρετικά πιθανό να σε ακούσουν. Και δεύτερον, θα σε στοχοποιήσει αυτός. Βέβαια, θα μου πεις, άμα τον καταγγείλω στις αρχές, δεν θα με στοχοποιήσει πάλι. Άμα τον έχεις καταγγείλει στις αρχές και υπάρχει υπόθεση που έχει ανοιχθεί ποινική εναντίον του μετά από καταγγελία δική σου, τότε αυτός θα φοβάται να σου κάνει οτιδήποτε, επειδή είναι ο πρώτος τον οποίο θα πάνε να ελέγξουν αν τυχόν πάθεις κάτι. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μας έχει κάνει μια καταγγελία, αυτούς που έχουμε καταγγείλει, πρέπει να τους προσέχουμε. Καταλάβεις τι εννοώ, ότι
Από τη στιγμή που πας εσύ και καταγγείλεις μια πράξη αξιόπινη που έχει κάνει αυτός για σένα και έχει ανοιχθεί διαδικασία διερεύνησης αυτού του θέματος από τις αρχές και είναι καταγεγραμμένο κάτω ότι σου έχει κάνει αυτά τα κακά και τον έχεις καταγγείλει για αυτά, εάν μη κακόν πάθεις οτιδήποτε, είναι ο πρώτος που θα είναι ο πρώτος, πώς το λένε, ο πρώτος ύποπτος. Και αυτοί οι τύποι φοβούνται πάρα πολύ και την αστυνομία και τις αρχές. Πάρα πολύ. Αυτές που δεν φοβούνται είναι τις ευάλωτες γυναίκες, οι οποίες βρίσκονται ίσως σε μια ηλικία και σε μια φάση ζωής που τις έχει αποδυναμώσει η μοναξιά. Γυναίκες στη μέση ηλικία που μπορεί να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, να έχουν φύγει από το σπίτι, να μην έχουν παντρευτεί ποτέ και να νιώθουν πολύ μόνες. Γυναίκες οι οποίες μπορεί να σκέφτονται ότι έχω φτάσει στα 45, έχω φτάσει στα 50, έχω φτάσει στα 60 και είμαι μόνη, τι δεν θα δίνα για έναν ονειρικό έρωτα, και μετά όταν έρθει ο ονειρικός έρωτας που είναι αυτός που πουλάει ο κορνάρτης, το οποίος επειδή είναι κορνάρτης τον πουλάει έτσι πολύ καλά, πουλάει πολύ καλά τον εαυτό του και τον υποτιθέμενο έρωτά του, είναι ευάλωτες οι γυναίκες αυτές για να πέσουν θύμα των απατεώνων σχέσεων. Όπως επίσης ευάλωτοι είναι και άντρες σε αντίστοιχη ηλικία και με αντίστοιχες συνθήκες, οι οποίοι μπορεί να είναι χείροι, μπορεί να είναι δεσμευμένοι, μπορεί να είναι ελεύθεροι, να είναι μόνοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, να έχουν κουραστεί από τη μοναξιά τους, να μην βρίσκουν ιδιαίτερο νόημα στη ζωή τους, να θέλουν να έχουν μια... να έχουν αγάπη, να έχουν έρωτα στη ζωή τους και να βρεθεί μια γυναίκα η οποία να τους πλησιάσει ούτως ώστε να τους εκμεταλλευτεί οικονομικά. Τώρα θυμάμαι μια τέτοια περίπτωση και μιλάει πριν πάρα πολλά χρόνια αυτή η κουβέντα, και πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια, πριν 25 χρόνια ήταν αυτή η κουβέντα. Ήταν μια κουβέντα που ένας κύριος είχε μείνει χείρος, πέθανε η γυναίκα του από καρκίνο στον εγκέφαλο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν νεφρά, είχε καρκίνο η γυναίκα του και πέθανε. Και αυτός είχε μεγάλη περιουσία, δηλαδή είχε κληρονομήσει από τους γονείς του εκτάσεις γης, είχε κάποια νοικιαζόμενα σπίτια, είχε ρε παιδί μου περιουσία. Και αυτός είχε και ένα παιδί, ένα γιο, ο οποίος γιος τότε σπούδαζε. Και σε κάποια φάση είχε τελειώσει ο γιος τις σπουδές του και είχε επιστρέψει στο σπίτι του πατρικό που ήταν ο πατέρας του, και η λεγόμενη αραβωνιαστικιά του πατέρα του, έλεγε ότι ήταν αραβωνιασμένη, ούτε δεν είχαν ανταλλάξει ούτε βέρεις ούτε τίποτα, είχε πει ότι θα την παντρευόταν. Η λεγόμενη αραβωνιαστικιά του πατέρα του κάνει bullying, ότι είναι ακατάστατος, ότι δεν είναι ευγενικός, ότι δεν είναι το ένα, ότι δεν είναι το άλλο. Είχε εγκατασταθεί στο σπίτι το πατρικό και είχε γίνει κυρία του σπιτιού. Δεν ήταν παντρεμένη ή οτιδήποτε. Ούτε της είχε δώσει δαχτυλίδι. Συστηνόταν όμως ως η αραβωνιαστικιά του μπαμπά. Και τότε το παιδί εκείνο είχε έρθει κοντά μου, είχε έρθει σε μένα. Μιλάμε τώρα, όχι πριν 25 χρόνια, πριν 20 χρόνια ήταν αυτή η κουβέντα. Ναι, 23. Τέλος πάντων, στις αρχές που άρχισα να βλέπω κόσμο, είχε έρθει κοντά μου και ήταν σκασμένος. Τον είχε στείλει ο πατέρας του, γιατί του είχε πει η φιλενάδα του πατέρα του ότι ξέρεις, έχει πρόβλημα ο γιος σου και είναι αντιδραστικός και να πάει στη ψυχολόγο και να πάει στο ψυχολόγο να θα γίνει, και τον είχε φέρει σε μένα και είχε πει θα σου φέρω το γιο μου, ο οποίος είχε πεθάνει η μάνα του, και επειδή πέθανε η μάνα του ζηλεύει τη νέα μου σύντροφο γιατί του λείπει η μάνα του που πέθανε και έχει πρόβλημα και το βοηθήσεις. Και έρχεται το παιδί και μου λέει, κυρία Θέκλα, δεν αντέχω άλλο, είναι μέσα στο σπίτι αυτή, τον έχει μαγέψει, τον έχει, του το έχει κάνει πλήση εγκεφάλου. Είναι ξεκάθαρο πως αυτή δεν το θέλει, δεν τον αγαπάει. Είναι μαζί του για την περιουσία του. Μάλιστα ο μικρός είχε υποψίες κιόλας ότι αυτή μπορεί να διατηρούσε και άλλες σχέσεις παράλληλα. Και τέλος πάντων, εγώ είχα στηρίξει τότε εκείνο το παιδί να αντέξει την πολεμική που δεχόταν. Εκ των υστέρων, τι έγινε. Εκ των υστέρων, πέθανε και ο πατέρας του. Σε αυτοκινητικό δυστύχημα είχε πεθάνει ο πατέρας του, είχε σκοτωθεί. Και βρέθηκε αυτή η κοπέλα 6 μήνες μετά παντρεμένη με έναν πολύ πλούσιο άνθρωπο στην ίδια περιοχή, ο οποίος ήταν επίσης χείρος. Και εκ των υστέρων
φάνηκε, διαφάνηκε ότι, ότι ήταν όντως αυτό που είχε καταλάβει το παιδί, ότι ήταν απαταιώνα σχέσεων. Μεταξύ, αυτό που ξέχασα το σημαντικό να πω είναι ότι αυτή διεκδικούσε μέρισμα της περιουσίας. Όταν ανοίχθηκε η διαθήκη στο δικηγόρο, είχε κάνει θέμα γιατί να μην δικαιούται αυτή να πάρει περιουσία και μάλιστα είχε κινήσει και προσπαθούσε να κινήσει και διαδικασίες δικαστικές, επειδή τάχα ήταν αραβωνιασμένη με τον αποθανόντα, για να διεκδικήσει το 1,5 της περιουσίας του και να μην το πάρει το παιδί του, η οποία περιουσία του αποθανόντος ήταν η μισή της μάνας του παιδιού, καταλάβατε. Δηλαδή αυτά δεν είναι καινούρια πράγματα, από πάντα συνέβαινε. Να είμαστε προσεκτικοί και αν τυχόν πέσουμε θύμα απαταιώνα σχέσεων, κάνουμε κατευθείαν καταγγελία στις αρχές και ως απάντηση στο ερώτημα σου, φίλοι, δεν είναι καλή ιδέα να πας να προειδοποιήσεις την επόμενη ή τις επόμενες, γιατί το πιο πιθανό είναι να έχεις αρνητική αντιμετώπιση και να μην τις βοηθήσεις κιόλας. Προσέχουμε, προσέχουμε για να έχουμε. Ναι, είναι πολύ, γι' αυτό λέω ότι ναι, να μην είμαστε τόσο πολύ καμένοι για έρωτες και αγάπες και να θεωρούμε ότι με ένα μαγικό τρόπο όλα μας τα προβλήματα θα επιληθούν, άμα βρούμε άνδρα, άμα βρούμε γυναίκα. Ας μην θειοποιούμε τόσο πολύ τον έρωτα, ας μην βάζουμε όλη μας την ενέργεια στο να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση προκειμένου να είμαστε καλά, γιατί όταν είμαστε τόσο πολύ καμένοι του έρωτος γινόμαστε τα πιο ευάλωτα θύματα για τέτοιους απατεώνες σχέσεων και χρειάζεται να προσέχουμε για να έχουμε. Ναι, είναι ωραίο πράγμα ο έρωτας, αλλά έναν πραγματικός έρωτας, όχι να είναι μια κοροϊδία και να κινδυνεύεις κιόλας. Αυτά. Καλημέρα σας.